παράσταση βασίζεται σε ένα θεατρικό ενός Γερμανού, του Βόλκερ Λούντβιγκ. Ναι. Και το οποίο νομίζω εσύ, Βασίλη, το έχεις μεταφράσει και το έχεις διασκευάσει. Ναι. Το πολύ ενδιαφέρον στην παράσταση είναι ότι στο έργο του Γερμανού, αυτός ο οποίος κάθεται δίπλα, ο Γερμανός που κάθεται δίπλα στους μετανάστες, η οικογένεια μεταναστών είναι Έλληνες. Και οι οποίοι είναι ο Παπαδάκης. Ακριβώς. Για πες λοιπόν την υπόθεση της ιστορίας, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ωραία. Ναι, το 73 που γράφτηκε αυτό από το θέατρο Γκρίπς και τον Φόλκερ Λούντβιγκ, η αντίστοιχη ιστορία ήταν γραμμένη για Έλληνες μετανάστες και η κοπέλα που δούλευε στο κάμπινγκ δεν ήταν Πακιστανή, αλλά ήταν μια Τουρκής. Εδώ όταν το φέραμε το 11, που θυμάσαι και την εκδοχή εκείνη, στην διασκευή του άλλαξε αυτό, ας πούμε. Οι Γερμανοί γίνανε Έλληνες, οι Έλληνες γίνανε Ιρανοί και η Τουρκίδα έγινε Πακιστανούλα. Αυτή είναι η διασκευή, εσύ το είδες διασκευή. Ναι, το είχαμε κάνει το 11, όταν ξεκίνησε. Ήταν η πρώτη παράσταση που κάναμε τη συντεχνία του γέλιου. Ήταν αυτή που έτσι μας έκανε γνωστούς, μας εδραίωσε στο παιδικό θέατρο. Και ναι, ήταν ένα έργο που γενικά άφησε μια εποχή εκείνη η εκδοχή. Ήταν αυτό που πολλοί κόσμος, ας πούμε, μέχρι τότε δεν είχαν δει αυτό το είδος, ας πούμε, ρεαλιστικού κοινωνικού θεάτρου για παιδιά και νέους, όπου τα παιδιά είναι στο κέντρο της δράσης και της ζωής και είναι σαν να βλέπουν τη δικιά τους καθημερινότητα πάνω στο σκηνή. Οπότε αυτό ήταν σχετικά καινούριο τότε. Και ήταν το πρώτο μας έργο, ξαναποφασίσαμε να το κάνουμε τώρα, γιατί είχαμε μια συνάντηση με κάποιους από τους παίκτες στη Θεσσαλονίκη, όπου το 20 είχα πάει για να γίνει το μια γιορτή του Νουριάν εκεί στο κρατικό. Ας πει κάποιος άλλος στη συνέχεια. Ως μια γιορτή του Άλλου Νουρί, βέβαια. Δηλαδή τότε στη διασκευή του Βασίλη οι Ιρανοί εδώ ήταν Σύριοι. Οπότε αλλάξαμε λίγο τα ονόματα. Ο Γιάννης ήταν στο. Τότε έτρεχε το προσφυγικό με τους Σύριους ειδικά, που τρέχει ακόμη έτσι, δεν έχει τελειώσει. Προφανώς και ελπίζουμε να τελειώσει, αλλά βλέπουμε πως είναι τα πράγματα γενικότερα στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Ήμασταν η τετράδα, ο Γιάννης, εγώ, η Γεωργία και η Φανή. Ο Βασίλης είχε το ρόλο του σκηνοθέτη μόνο, δεν έπαιζε επάνω. Και ανεβάσαμε την παράσταση ως μια γιορτή του Αλνουρί, με Σύριους μετανάστες. Το τρέξαμε αρχικά. Και αυτή ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και για εργαστήρια μάλλον παιδιών που ήρθαν από Ιράκ, Ιράν, Συρία. Κάναμε μια συνέντευξη τύπου πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τότε. Ακούσαμε παιδιά να λένε πάρα πολύ σοφά και συγκινητικά πράγματα για την παράσταση. Όπως το αλυσμόνητο σε όσοι ήμασταν επάνω, μα αυτή είναι μια παράσταση που πρέπει να τη δουν οι μεγάλοι. Εμείς τα παιδιά έτσι λειτουργούμε. Τα παιδιά δεν λειτουργούν με ρατσισμό, μυσαλλοδοξία, προκαταλήψεις κλπ. Οπότε ναι, και εμείς έτσι λέμε. Δηλαδή, όταν μας λένε τι παράσταση κάνετε, λέμε είναι παιδικό, αλλά και δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή, ελάτε να το δείτε περισσότερο εσείς, αφορά περισσότερο εσάς, τους ενήλικες και λιγότερο και τα παιδιά σας. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, με την έννοια ότι και εγώ είχα την αίσθηση. Δεν μπορώ μάλλον να διακρίνω πώς ένα παιδί μπορεί να το παρακολουθήσει και τι ηλικία χρειάζεται για να το παρακολουθήσει. Για παράδειγμα, η δική μου κόρη και το γιος του Βασίλη, του οπερατέρ, είναι 4 χρονών και 2 μηνών. Πόσο λοιπόν, από πόσο χρονών θεωρείτε ότι μπορεί να το καταλάβει ένα παιδί, ας πούμε. Αυτό ποικίλει. Έχει ενδιαφέρον γιατί ένας φίλος μου το λέει πολύ ωραία, βλέποντας όλες τις παραστάσεις στην τεχνία του γέλιου. Λέει, αυτό είναι θέατρο για μεγάλους. Απλά τα παιδιά το καταλαβαίνουν καλύτερα. Γιατί, έτσι το εξηγεί δηλαδή. Εμείς τώρα, ξέρεις, με εμπορικούς όρους, με όρους, ας πούμε, κατεστημένου παιδικού νεανικού θεάτρου, πρέπει να πούμε ότι είναι για το οικογενειακό κοινό ενδεχομένως. Αλλά γενικά είναι μια παράσταση που την πρώτη χρονιά δοκιμάστηκε βράδυ. Τότε ήμασταν στο Πορεία και ο Δημήτρης Τάρλο είχε προτείνει να το παίξουμε Σάββατο 6 ώρα, που είναι η απογευματινή του Σαββάτου. Και είχε γίνει πραγματικά το ενήλικο κοινό που είχε ακούσει για την παράσταση και τη θεματική της, ήταν περισσότερο από τα παιδιά. Νομίζω είναι για κάθε κοινό. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον κοινό. Σαν τον Κοσινή δηλαδή ένα πράγμα που. Ο Κοσινή κάνει κόμιξ. Φυσικά και για παιδιά, αλλά οι μεγάλοι είναι οι φανατικοί. Πολύ καλή πάσα. Ακριβώς, ναι, ναι, συμφωνώ. Και τον Αστερίξ τον διαβάζει και μικρός και τώρα με τον διαβάζει. Και τον Λουκι Λουκ και τον. Πολύ καλό. Θα το χρησιμοποιήσω, θα το κλέψω. Αλλά βεβαίως. Εδώ, εγώ το αγαπημένο μου κοινό γενικώς είναι το μεικτό.
είτε είναι σχολείο και είναι από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη, που είναι πολύ μεικτό κοινό, είτε το οικογενειακό κοινό και φίλοι ή άνθρωποι του χώρου που έρχονται και το βλέπουν. Ναι, είναι το πιο ενδιαφέρον κοινό, νομίζω. Ναι. Άλλος. Next. Καλά, εντάξει, ήθελα απλά να πω ότι το ανεβάσαμε, το μια γιορτή στο Αλουρί, έπαιξε περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί πέρα, έτσι. Και μετά ήρθε το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Το lockdown. Το lockdown, ακριβώς, οπότε κατέβηκε η παράσταση και ήταν μετά το καλοκαίρι, οπότε δεν υπήρχε κάποια συνέχεια. Ωστόσο, ο Βασίλης ήταν που μας είπε ότι ήθελε να το ανεβάσει στο, κάτω στην Αθήνα, οπότε μας κάλεσε κιόλας. Και έτσι ήρθαμε οι τέσσερις. Είμαστε από τη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα. Κρατικό θέατρο, μπορεί. Ναι, από το κρατικό. Από το κρατικό. Εμείς οι τέσσερις, εδώ τα τέσσερα παιδιά, είμαστε οι ίδιοι. Και κάναμε κιόλας και ένα πρόγραμμα για πρόσφυγες. Στην Αθήνα, ναι. Στην Αθήνα εδώ πέρα. Και μετά ήρθε το δεύτερο κύμα του κορονοϊού, οπότε ήταν πάρα πολύ αστείο. Ήταν νομίζω μία μέρα ή δύο μέρες πριν, πριν την πρεμιέρα μας. Δύο μέρες πριν την πρεμιέρα μας ή μία μέρα, ναι. Θυμάμαι, που έγινε το lockdown, το δεύτερο lockdown και είμαστε σε φάση αμάρτητη. Του λέω, να την κάνουμε την πρεμιέρα. Είχαμε κάνει μέσα στη διαδικασία των προβών για δύο μήνες, ερχόντουσαν από διάφορες δομές, παιδιά, ανήλικα, συνόδευτα τέλος πάντων, που συμμετείχαν και στις πρόβες μας, αλλά και σε κάποια σεμινάρια που υπάρχουν στις αρμοδιότητες του θεάτρου, δηλαδή ήταν υποκριτική, σκηνοθεσία, φωτισμό, όλα αυτά, θεατροπαιδαγωγικό. Οπότε ασχοληθήκαμε και με αυτό πολύ, μας δυνάμωσε και αυτό, γιατί η παράσταση ήταν σχεδόν έτοιμη. Και όταν πραγματικά πήγαμε να παίξουμε, να έρθουν και αυτά τα παιδιά, να δουν την πρεμιέρα, να δουν τη διαδικασία των γενικών προβών και πώς πάμε για πρεμιέρα, ήρθε το lockdown στις 2 Νοεμβρίου τότε. Απίστευτο. Και δεν το παίξαμε. Γι' αυτό φέτος ξεκινήσαμε δυναμικά από τον Οκτώβριο και παίζουμε και πάει και πολύ καλά, γιατί όπως είπα είναι μια πολύ αναγνωρισμένη παράσταση, είναι μια φοβερή παράσταση, είναι φοβερή ιστορία. Ναι, είναι ακαταμάχητη ιστορία. Οπότε. Η ιστορία είναι καταπληκτική. Ναι, ναι, ναι. Αυτό στη Γερμανία είχε επιτυχία. Είχε πολύ επιτυχία. Μεγάλη. Ναι. Το τραγούδι. Πότε γράφτηκε, είπαμε. Το 73. Το 73. Το τραγούδι που εδώ ξέρουμε από τους active member, το αντίστοιχό του στο τέλος παράστασης, διδασκόταν στα σχολεία τη δεκαετία του 80. Δηλαδή υπήρχε είτε στη Γερμανία. Νομίζω στο βιβλίο των Γερμανικών ή στο βιβλίο της μουσικής. Αυτό το τραγούδι τη δεκαετία του 80 τραγουδιόταν στα σχολεία. Επίσης, ναι, το έργο ήταν εκπαιδευτικό υλικό. Είχε φοβερή επιτυχία. Ήταν πολύ γνωστό έργο. Οι δύο γυναίκες της παράστασης, τι γνώμη έχουν. Να δει τα μπουράκια. Για πες. Είναι μια παράσταση που την αγαπάμε πάρα πολύ. Από τότε που την ξεκινήσαμε, νομίζω για όλους μας ήταν ένα μεγάλο σοκ το πώς μας αγκάλιασαν τα παιδιά. Τα σχόλιά τους, δηλαδή ότι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής κάθε φορά δεν το κάτι περιμένουμε. Να μας πεις για το σχόλιο που θυμάσαι. Εκτός από αυτό που ήταν το πιο αυτό που είπε ο Κωστής, συνήθως, τώρα δεν μου έρχεται εμένα κάτι πάρα πολύ, αλλά μου έρχεται το πόσο μπαίνουν στην ιστορία. Δηλαδή εμένα με έχει σταματήσει η μαμά έξω φέτος και με την κόρη της και μου έχει πει ναι, αλλά η Αμπύρα πήγε σχολείο τελικά. Και λέω, ναι. Και μου λέει, πες ότι πήγε, γιατί θα έχουμε δράματα. Ναι. Περιμένω το φύτσο. Πήγε. Είναι τελείως την ιστορία και είναι αξιαγάπη και τα σχόλια, ειδικά αυτά τα σχόλια όταν παίζουμε, όταν λέει, ας πούμε, ο Παπαδάκης, γιατί φταίω εγώ που ακούγεται ένα ναι! Δηλαδή δεν υπάρχουν. Είναι απίστευτα. Απίστευτα όλα τα σχόλια. Υπήρχε αυτό και έχει προκύψει με τον Φόλκερ Λούντβικ και στην Αθήνα, αλλά νομίζω και στη Θεσσαλονίκη περίπου. Τα παιδιά θέλουν πολλές φορές να μάθουν τι θα γίνει τελικά. Δηλαδή, ο θρίαμβος που ζήσαμε εκεί πέρα την επόμενη μέρα θα έχει συνέχεια. Θα πάει σχολείο η Αμπύρα. Θα μείνουν φίλοι αυτοί οι μάγκες. Θα ξανάρθουν την άλλη Παρασκευή να συναντηθούν και να γιορτάζουν μόνο, ας πούμε. Το θέλουν να τα ξέρουν αυτά και μια φορά είχε προκύψει, μπορεί και στη Θεσσαλονίκη σε εκείνη την ανοιχτή συζήτηση που είχαμε κάνει μετά από παράσταση, που ένα παιδί ρωτάει, τελικά η Αμπύρα θα πάει σχολείο. Και είχα ρωτήσει τον Φόλκερ, του λέω, ρωτάει αυτό η κοπέλα. Και μου λέει, ρώτησε την, τι θα ήθελε να γίνει. Και της λέω, εσύ τι θα ήθελες να γίνει. Μου λέει, να πάει σχολείο. Και λέει ο Φόλκερ, πες της, κάντο. Θέλω να πω, δηλαδή, πάρε αυτή τη στάση, αυτή που προτείνει το έργο, δηλαδή, κάντο.
να πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο. Κάντο, δες, πώς να σου πω, δεν ξέρω πώς εξηγείται. Αφού το θέλεις, είναι στο χέρι σου να το κάνεις, όπως λέμε και εμείς, κάνουμε αρχή από σήμερα. Είναι πολύ το πώς είναι η αντιδράση των παιδιών, το λένε πολλοί ηθοποιοί μας, είναι ότι σε αυτές τις παραστάσεις, όπως και να παίξεις, δηλαδή και στο Ρελατίνα είναι καμιά φορά, σχεδόν ο ενθουσιασμός είναι καθολικός κάθε φορά. Δηλαδή έχει την αποδοχή, ο κόσμος γεύεται και ζει την ιστορία, ας πούμε, συμμετέχει βιωματικά. Και αυτό είναι μεγάλο δώρο. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά δεν έχω σταματήσει ποτέ να το κάνω αυτό το είδος. Αυτό. Τι άλλη γυναίκα. Εγώ θέλω να πω μέσα σε όλα αυτά που θα έλεγα και τα έχετε πει ήδη, ότι επίσης περνάμε πολύ καλά μεταξύ μας, ακόμα και άνθρωποι που τους γνωρίσαμε εδώ στην Αθήνα. Το οποίο είναι σαν να κουμπώνει κάθε φορά ο άνθρωπος που έρχεται, είναι σαν να γίνεται μέλος αυτού του πράγματος πολύ εύκολα και πολύ γνήσια και αμοιβαία, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσεις γι' αυτό, και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και εξαιτίας του έργου και εξαιτίας της σύνθεσης, ρε παιδί μου, αλλά είναι κάτι που το αναγνωρίζω και το θεωρώ σπάνιο, γι' αυτό το εντοπίζω, ρε παιδί μου. Ότι σαν άνθρωποι κουμπώνουμε. Ρε. Εμένα φωτογραφίζει τώρα. Ο Φώτης, βέβαια, ο Φώτης είναι βετεράνος της συντεχνίας, είναι η τέταρτη παράσταση που οποία συμμετέχει. Οπωσδήποτε το Φώτη να πει κάτι. Περιμένουμε μια αγωνία. Εγώ είμαι ο αγαπημένος ηθοποιός του Βασίλη. Είναι. Σε όλα τα παιδικά της συντεχνίας. Το ρόλο αυτό του Παπαδάκη τον έχουν παίξει πόσοι. Τέσσερις, πέντε. Στην Αθήνα τέσσερις. Και έψαχνε κάτι καλύτερο συνέχεια. Και θα πάρω το Φώτη. Και δεν θα κατάλαβε πόσο λάθος έκανε. Ναι, τι να πω. Εγώ την πρώτη φορά που πήξα σε αυτό το έργο, έκανα το γιο του Παπαδάκη. Αντικατάσταση. Το 13, ναι, ναι. Περάνε τα χρόνια, περνάνε. Είμαι στην ηλικία πια που μπορώ να παίξω τον μπαμπά. αλλά ναι, ήταν φοβερή ιστορία. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά το είδα σε βίντεο και έκλαιγα στο τέλος. Όταν ήταν να παίξω μου λέει ο Βασίλης, έλα να δεις τι έχουμε κάνει. Δες, θα παίξεις σε αυτόν, τον μικρό, τον Γιάννη. Και στο τέλος του βίντεο έκλαψα. Πήγα, έπαιξα μετά άλλες για 4-5 παραστάσεις πόσες παίξαμε. Και ήρθε μετά από χρόνια και μου λέει, θα κάνεις το Παπαδάκι. Λέω, αυτή είναι η ώρα, μου λέει. Πραγματικά, ναι. Σαν θεατρική ομάδα, ποια είναι η ιστορία σας, πώς δημιουργήθηκε, βασικά ο Βασίλης, φαντάζομαι. Εντάξει, το 2011 ξεκινήσαμε αυτό το έργο. Ήταν ένα σκεπτικό. Ήταν το πρώτο έργο που ανεβάσαμε. Το πρώτο έργο που ανεβάσαμε. Το Συντεχνία του Γέλιου. Ακριβώς. Ήμασταν στο θέατρο Πορεία τότε. Ήταν μέσα από τις συζητήσεις που να πω ότι ξεκινήσανε από τα Δεκεμβριανά και μετά, ή με αποκορύφωμα το Σύνταγμα, ας πούμε, το 2011, ότι οι καλλιτέχνες άρχισαν και να ρωτιόντουσαν με αυτά που ζούμε, ας πούμε, πώς παίρνουμε θέση. Πώς μπορείς να είσαι λίγο πιο παρεμβατικός πολιτικά. Πώς μπορείς έστω να γίνεις αντιληπτός μέσα στη δημόσια συζήτηση. Και επειδή ήταν πολύ έντονες αυτές τις συζητήσεις και η αναζήτηση αυτή, εγώ το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν αυτό το είδος. Το είδος του θεάτρου Γκρίπς του Βερολίνου, που έχει βγει, ας πούμε, το σκεπτικό της από τα σπλάχνα του φοιτητικού κινήματος της Γερμανίας, και κάνει αυτό, εδραίωσε και κάνει αυτό που λέγεται κοινωνικό, αντιαυταρχικό, χειραφετικό θέατρο για παιδιά και νέους. Δηλαδή παίρνει ρεαλιστικές ιστορίες, απεικονίζεται τις ζωές των παιδιών, την πραγματικότητά τους, την βλέπει από μια σκοπτική ματιά και δείχνει και την προοπτική αλλαγής τους. Και σε αυτό έχουμε μείνει. Τώρα κλείνουμε 11,5 χρόνια τώρα. Είναι, κοντεύουμε τα 12, άμα αφαιρέσει τα 2 της πανδημίας, είμαστε 10 χρονών, ας πούμε, θα έλεγα. Τι άλλο παιδικό θέατρο είχε ανεβάσει. Τις άλλες παραστάσεις, ναι. Αφού τις έχεις δει, Άγγελε. Δεν ξέρω, τι μας ακούμε να καρφώνεις. Τα κάνε που κάναμε μετά το πασίγνωστο Τζέλα Λέλα Κόνας, που νομίζω αυτή η σύνθεση θα τέριαζε πάρα πολύ να το ξανακάνουμε. Να το ξανακάνετε. Το Τζέλα Λέλα Κόνας και ο Κλεωμένης, μετά ήρθε το Είστε και Φαίνεστε που είχες δει. Μπράβο, ήταν καταπληκτική. Το Είστε και Φαίνεστε που είναι για το σχολικό εκφοβισμό. Ήταν και ο Δελιβοριάς εκεί. Ναι, τα τραγούδια, 7 τραγούδια. Βέβαια, βέβαια, και στο Τζέλα. Και στο Τζέλα, μπράβο. Ναι. Μετά το Βάσο και Βιβί, ήταν μια χρονιά περίπου. Είναι ένα παλιό έργο που είχε κάνει και η Ξένια Καλογεροπούλη, του ίδιου συγγραφέα. Και μετά από το 18 κάναμε έτσι την διάδα Σούπερμαν Μορμόλης, που πηγαίνει ακόμα, μπράβο, ξανάρχεται ως ρεπερτόριο κτλ. Δηλαδή έχουμε κάνει σύνολο 7 παραστάσεις. Πάμε για καινούργια του χρόνου και προσπαθούμε να ξεκινήσουμε και μια ευθυντική. Θα γεράσετε στη θα είμαι. Θα είστε εδώ μέχρι να πεθάνετε. Θα παίζει τον παππού. Θα παίζει τον παππού. Θα δημιουργηθεί νέος ρόλος.
Καλά, να είμαστε. Να καλιάσει μέχρι να πεθάνετε. Να πούμε και τις συντελεστές τους άλλους. Και είναι. Ναι, το τραγούδι του τέλους το έχουν γράψει οι active member. Τα σκηνικά τα έχουν κάνει οι μόνιμοι συνεργάτες της τεχνίας, η Αλεξάνδρα Ισιάφκου και ο Αριστοτέλης Καρανάνος. Τη μουσική επένδυση την έχει κάνει ο Κωστής Νικολόπουλος, συνεργάτης της τεχνίας. Ο έτερος Νουριάν είναι ο Αλέξανδρος Οτούντας. Ο έτερος Νουριάν, συγγνώμη, ναι, του είχα πει να έρθει, δεν είστε. Ο Αλέξανδρος Οτούντας είναι, είμαστε σε διπλή διανομή. Ένας ηθοποιός που κάνει τον Ιρανό, τον κύριο Νουριάν, με μεγάλη επιτυχία. Και ναι, μακάρι να ήταν εδώ πέρα, γιατί είναι και αυτό μια εμπειρία. Πώς παίζει έναν ξένο και ειδικά σε μια τέτοια κομική συνθήκη και αυτό. Ποιου άλλου έχουμε, παιδιά? Το Βασίλη τον Καλέμπο. Εδώ η Μαργαρίτα η Τρίκα έκανε, μας βοήθησε στην κίνηση. Ο Βασίλης ο Καλέμος μας κάνει όλα τα βίντεο. Έχει γράψει την παράσταση, υπάρχει ψηφιακά από τετρακάμερη εκδοχή. Έχουμε κάνει όλες μας τις παραστάσεις τελευταίες, έτσι. Πείτε κι άλλους, Μαργαρίτα Τρίκα είπαμε. Ο Ρασούλ μόνιμος βοηθός. Ο Ρασούλ είναι ο τεχνικός σκηνής μας, ξέρει όλες τις παραστάσεις μας απ' έξω και ανακατωτά. Ναι, καθολικά προσβάσιμη η παράστασή μας. Α, και από την επόμενη Κυριακή, με μια παύση που κάναμε τώρα μόνο για ένα μήνα, για 5-6 παραστάσεις, από την επόμενη Κυριακή πάλι θα είναι προσβάσιμες, καθολικά προσβάσιμες οι παραστάσεις, δηλαδή με ταυτόχρονη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τη Θεοδώρα, με υπέρτιτλους για κοφούς και βαρύκοες στα ελληνικά και με φαρσί υπέρτιτλους και με ακουστική περιγραφή για τυφλούς και έχοντες πρόβλημα όρασης. Και ο Σούπερμαν θα είναι από την επόμενη εβδομάδα ξανά καθολικά προσβάσιμος, όπως έτσι κι αλλιώς έχει εδραιωθεί. Να πούμε πού παίζετε και ποιες μέρες και ώρες. Παίζουμε τις Κυριακές 11.30 ώρα παίζει ο Νουριάν και στις 2.30 θα παίζει τώρα για 4 Κυριακές ο Σούπερμαν, πιο δυνατός από το Σούπερμαν. Αυτό τι έργο είναι? Είναι μια κωμωδία για την αναπηρία. Έχει ως επίκεντρο ένα ανάπηρο παιδί, ένα Χρήστη Αμαξιδίου και δείχνει τα ευτράπελα και τις αντιφάσεις της ζωής του με τους φίλους του και με όλες τις αντιφάσεις που έχει και... Α, να δούμε και αυτή ευτράπελα. Δηλαδή. Να μην το χάσετε βασικά, να μην το χάσετε πραγματικά. Είναι νομίζω η αντίστοιχη επιτυχία του Νουριάν. Έχει ένα ευαίσθητο σε εισαγωγικά σύνθετο κοινωνικό ζήτημα το οποίο όμως σκηνικά γίνεται ας πούμε... Με τόσο απλούς όρους και η κατανόηση γίνεται τόσο γνήσια, ας πούμε, και αυθόρμητα. Πολύ ωραία. Ναι. Και μετά να δείτε Μορμόλη. Και μετά έρχεται Μορμόλη στις 3. Αυτό. Εντάξει, το ξέρουν όλοι. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Ναι, ναι, τα μυαλά στα κάγκελα. Ακριβώς. Δανταϊσμός. Και φεύγα. Πρωταγωνιστής εδώ ο κύριος Φώτης. Ναι, μεγάλος. Όλοι μαζί το κάνουμε. Και παίζει και στο Σούπερμαν. Παίζει και στο Σούπερμαν. Πολύ ωραία. Οπότε. Πάρα πολύ. Ξανά έχονται όλες μας τις παραστάσεις. Πολύ ωραία.